Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σήμερα στο Βερολίνο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για να συναντήσει τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, αναζητώντας πολιτικές λύσεις αλλά και σταθμίζοντας αντιδράσεις μετά και από την στήριξη που έλαβε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από Ευρωπαίους αξιωματούχους στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής χθες στις Βρυξέλλες. Σφοδρή επίθεση κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εξαπέλυσε σήμερα τα ξημερώματα, αναφέροντας πως η επιμονή του Ταμείου για την ανάγκη λήψης νέων μέτρων μετά το 2019 είναι αντιδημοκρατική. Τα μέτρα για τους συνταξιούχους δημιουργούν αβεβαιότητες για το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2016. Η προοπτική ανάκαμψη της οικονομίας κινδυνεύει στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως η δεύτερη αξιολόγηση, προειδοποιεί ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας στην ενδιάμεση έκθεση για την νομισματική πολιτική. Οι δανειστές και η κυβέρνηση να επιδείξουν ρεαλισμό συνιστά. Επισπεύδονται διαδικασίες στη Τράπεζα Πειραιώς για επιλογή νέου προσώπου που θα προταθεί για τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου μετά και το χθεσινό ναυάγιο που προκάλεσε η εκνή διαπαρέμβαση του SSM. Από εβδομάδα αναμένονται νέες εξελίξεις όταν και το καινούριο όνομα που θα χρήζει της πλήρους αποδοχής του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού πέσει στο τραπέζι. Μόλις 0,77 ευρώ για έναν καπουτσίνο. Κοντά στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, η ουρά έξω από την μικρή καντίνα Cofix είναι μεγάλη. Η Cofix Group που ξεκίνησε το 2013 από το Ισραήλ και είναι πλέον ο μεγαλύτερος διαχειριστής καφετερίων στη χώρα, επεκτείνεται πέρα από την Ρωσία σε Βρετανία και Τουρκία, ανταγωνιζόμενοι Starbucks και Costa Coffee. Μικρές καντίνες με φτηνό καλό καφέ, η συνταγή της επιτυχίας. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα του χρηματιστηρίου Αθηνών, με το γενικό δίκτυο τιμών να κυμαίνει σε 619,25 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,89% σε οριακή πτώση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, στο insider.gr.